παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Εκείνοι οι οποίοι είναι ολιγόψυχοι, να τους παραμυθείτε, να τους παρηγορείτε, να τους βοηθείτε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ποιος είναι ο ολιγόψυχος? Ποιος είναι δηλαδή, ναι, ο ολιγόψυχος? Ο μη φέρον ύβριν ολιγόψυχος. Ο μη φέρον πειρασμόν ολιγόψυχος. Δηλαδή, αυτός που δεν μπορεί να υποφέρει μία ζημία. Ύβρις είναι η ζημία, μία ζημιά, κάτι που έγινε. Αυτός λέγεται ολιγόψυχος. Και εκείνος που δεν μπορεί να υποφέρει έναν πειρασμόν ή ονδήποτε, και αυτός λέγεται ολιγόψυχος. Αλλά ολιγόψυχος ακόμη είναι και κάτι άλλο. Όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, ο επί της τεθνεώσιν αμέτρος αθυμών. Ένα θέμα το οποίο ήδη ο Απόστολος στηρίζει στην πρώτη του επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Εκείνος που άμετρα λυπείται για κάποιον δικό του που πέθανε. Άμετρα. Και μην ξεχνάμε ότι η άμετρος λύπη είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Η λύπη, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που οδηγούν στον θάνατο τον άνθρωπο, και των πνευματικών και των βιολογικών. Και μάλιστα λέγει ο Άγιος Κασιανός, ο Ρωμαίος, ότι είναι βαρύς ο δαίμον της λύπης. Βαρύς. Γνωρίζω κάποιον μοναχόν, από λαϊκών τον γνωρίζω, είναι 15 χρόνια μοναχός στο Άγιον Όρος. Τον γνωρίζω εγώ άλλα 8 περίπου χρόνια, 9, ως λαϊκών, και ακόμη ομολογεί ότι ο δαίμον της λύπης δεν τον άφησε. Είναι φοβερός πραγματικά δαίμον. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το να πέφτει κανείς σε μια μελαγχολία, σε μια κατάσταση που τα βλέπει όλα μαύρα, όλα στενά, και δεν βλέπει πουθενά ένα αδιέξοδο. Αυτό είναι παρόδο, σας το είπα. Ο ολιγόψυχος λοιπόν άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να σηκώσει τέτοιες καταστάσεις. Μία δυσκολία, έναν πειρασμό. Και αν θέλετε πάνω στο σημείο αυτό, χωρίς φυσικά να πούμε ότι ο καθένας δεν έχει τη δομή του. Έχουμε και τους ολιγόψυχους, πώς να το κάνουμε? Τους έχουμε. Είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αλλά θέτω ένα θέμα. Μιλάμε και λέμε ότι βρισκόμεθα στις έσχατες ημέρες. Αυτό είναι διάχυτο. Και αναμφισβήτητα ζούμε καταστάσεις εσχάτων ημερών. Και όταν λέμε έσχατες μέρες, βεβαίως δεν εννοούμε ότι το τέλος της ιστορίας είναι αύριο. Μπορεί να είναι ύστερα από 10 χρόνια, από 50, μπορεί να είναι ύστερα από 100 ή 300 χρόνια. Αυτό ο Θεός το ξέρει. Πάντως όμως είναι έσχατες ημέρες και ζούμε έσχατες καταστάσεις. Όταν βλέπουμε μία νοθεία των πάντων, νοθεία της πίστεως, δηλαδή αυτό που λέγει ο Δανιήλ, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα αλλοιώσει νόμων και καιρούς, και ο νόμος είναι ο ηθικός νόμος, και οι καιροί, υπό την ονομασία καιροί, έχουμε τις φυσικές καταστάσεις, την φύση αλλίωσης και του ηθικού νόμου και, και της φύσεως, των φυσικών νόμων. Όταν αυτά αλλοιωθούν, αυτό σημαίνει ότι ήδη μπαίνουμε σε ένα τέλος. Και το βλέπει κανείς συνεχώς να δημιουργούμε αυτή την ίδια τη φύση σε μια κατάσταση παραφύση. Συνεπώς, για να μπορούμε να σταθούμε, όχι όταν πια θα είναι παρόν ο ίδιος ο Αντίχριστος, γιατί δεν είναι σήμερα εδώ ο Αντίχριστος, αλλά έχουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι όλα αυτά που σας λέγω τώρα, η απομάκρυνση από το Θεό. Σας ερωτώ, πώς θα μπορούμε να σταθούμε όταν ή ο Αντίχριστος ή το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή οι επιμέρους Αντίχριστοι, οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, δημιουργούν θέματα και προβλήματα? Πώς θα σταθούμε, με τι μαρτυρία, με τι θάρρος? Διότι πρέπει να γίνουμε μάρτυρες.
Αν σας έλεγαν θέλετε να γίνετε μάρτυρες, θα το επιθυμούσατε. Και βλέπετε ο λαός μας πως τιμά τους μάρτυρες. Αλλά μιλάμε για έσχατα, αγαπάμε το μαρτύριο, αλλά δεν έχουμε καμία προετοιμασία για το μαρτύριο. Και εμπροκειμένου το μαρτύριο είναι το τελευταίο δώρο και το μέγιστο που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όλα τα άλλα δώρα που μπορεί να δώσει το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερα τούτου του δώρου, το Άγιο Πνεύματος. Δεν είναι όλον για όλους το δώρο αυτό. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία έχουμε τους ολιγοψύχους. Τι θα κάνουν? Είμαστε ολιγόψυχοι. Τι θα κάνουμε? Θα αντέξουμε? Γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταρτιζόμεθα όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Έχουμε μια δυσκολία, θα λέμε υπομονή. Χάλασε το αυτοκίνητο και ξέρω εγώ η ρόδα του, το λάστιχο, κάτι τι έπαθε. Ουφ, και τι θα κάνουμε, και τι ώρα θα φτάσουμε? Θα φτάσουμε. Είναι ο Θεός. Θα φτιάξουμε το λάστιχο και θα φτάσουμε. Και ούτω καθεξής. Όταν στις επιμέρους της καθημερινότητος καταστάσεις επιδεικνύουμε πίστη στο Θεό και υπομονή, ξέρετε τι κάνουμε? Προετοιμαζόμεθα για το μαρτύριο. Τι νομίζετε το μαρτύριο ότι είναι? Βλέπει το Πνεύμα του Θεού ότι εσύ καταρτίζεσαι, θα δώσει εκείνο τη χάρη του, θα δώσει τον τόνον και θα επιτύχει να γίνεις μάρτυρης. Γιατί είναι? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να μας τρομάζει. Μήπως ανήκω στην κατηγορία των ολιγοψύχων? Αν ανήκω στην κατηγορία αυτή, αναμφισβήτητα μπορεί να πάθω πάρα πολύ ζημία. Και τι λέγει? Παραμυθίστε, λέγει ο Απόστολος. Δηλαδή παρηγορείτε, ενισχύετε. Και αν θέλετε αυτήν την παρηγορία πρέπει να την έχει ο καθένας, να τη δίδει στον άλλον. Η παραμυθία αυτή είναι ένα φαινόμενο των αδελφών. Εγώ βοηθάω και παρηγορώ εσένα που σήμερα αισθάνομαι καλά, ενώ εσύ αισθάνεσαι άσχημα. Αύριο που θα αισθάνομαι εγώ άσχημα, θα ενισχύσεις και θα βοηθήσεις εσύ εμένα. Γι' αυτό ας το προσέχουμε αυτό, να ενισχυόμεθα μεταξύ μας.